Η παγκόσμια επισιτιστική ανασφάλεια έχει φτάσει σε επίπεδα που δεν έχουν παρατηρηθεί από την οικονομική κρίση του 2008, σύμφωνα με τη Σάρα Μένκερ, CEO της Grow Intelligence, μιας διεθνούς εταιρείας που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και δημόσια και ιδιωτικά δεδομένα για να προβλέψει τις τάσεις της προσφοράς των τροφίμων. Βάσει αυτών, είπε στον ΟΗΕ ότι ο κόσμος έχει διαθέσιμο σιτάρι περίπου για 10 εβδομάδες. Τα παγκόσμια αποθέματα σίτου είναι στην πραγματικότητα πιο κοντά στο 20%, σημειώνουμε εδώ σε σχέση με τις εκτιμήσεις επισήμων κρατικών υπηρεσιών από όλο τον κόσμο, ανεβάζουν τα αποθέματα σιταριού στο 33% της ετήσιας κατανάλωσης, ένα επίπεδο που δεν έχει παρατηρηθεί από την οικονομική και εμπορευματική κρίση του 2007 και 2008. Αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο 10 εβδομάδες παγκοσμίου καταναλώσεως σε απόθεμα σε όλο τον κόσμο. Οι συνθήκες σήμερα είναι χειρότερες από αυτές του 2007 και 2008. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα χαμηλότερα επίπεδα αποθέματος σιτηρών που έχει δει ποτέ ο κόσμος εμφανίζονται τώρα, ενώ η πρόσβαση σε λιπάσματα είναι πολύ περιορισμένη και η ξηρασία στις περιοχές καλλιέργειας σιταριού σε όλο τον κόσμο είναι η πιο ακραία που υπήρξε εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Παρόμοιες ανησυχίες σχετικά με τα αποθέματα ισχύουν επίσης για το καλαμπόκι και άλλα σιτηρά. Μιλώντας σε ειδική συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας το περασμένο Σάββατο, είπε το προφανές, ότι δηλαδή η σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας δεν ήταν η αιτία της κρίσεως επισιτιστικής ασφαλείας, αλλά απλώς έβαλε λάδι σε μια φωτιά που έκαιγε από καιρό.